Το μήνυμά μας είναι ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Δεν το έχουμε καταφέρει. Είμαστε ήδη σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δράσεις σε εκτακτής ανάγκης στην Ουκρανία υλοποιούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά τους, αποστέλλοντας ιατρικό εξοπλισμό και όχι μόνο, μέσω ενός δικτύου που έχει αναπτύξει σε Πολωνία, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία. Δουλεύουμε με πάρα πολλά παράλληλα σενάρια από την παροχή υπηρεσιών κυρίως χειρουργικών για τους τραυματίες του πολέμου και θέματα υποδομής. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του ανεφοδιασμού. Η ομάδα ανεφοδιασμού μας είναι αυτή η οποία προσπαθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βάλει πάλι μέσα στην χώρα ιατρικό εξοπλισμό. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αρχίσει να εμφάνονται πάρα πολλές ελλείψεις σε όλη τη χώρα. Ο Γιώργος Καραπανάγος από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα μας περιέγραψε την εξαθλίωση των ανθρώπων στα συνοριακά σημεία ελέγχου της Ουκρανίας-Πολωνίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι που περνάνε τα σύνορα, επειδή ήδη οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές, έρχονται με υποθερμίες, έρχονται μανάδες με παιδιά μέχρι και 25 ημερών στην αγκαλιά τους, έχοντας περπατήσει 72 και ώρες για να φτάσουν για να περάσουν τα σύνορα. Έχουμε μια έντονη ανθρωπιστική κρίση με πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις από άμαχους οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι από τις καιρικές συνθήκες, από την έλλειψη τροφής μέχρι το σενάριο των τραυματιών πολέμου εντός της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καραπανάγος στα προγράμματα τηλεϊατρικής για την εκπαίδευση των γιατρών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. Κάνουμε τα προγράμματα τηλεϊατρικής, εκπαιδεύσεις στους γιατρούς που είναι μέσα στην χώρα, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της χειρουργικής που απαιτείται για αυτό το σενάριο στο οποίο βρισκόμαστε, που είναι τραυματίες πολέμου και τραυματίες εχθροπραξιών. Υπάρχουν ειδικά kit ιατρικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που είναι από οξυγόνο, που είναι από γάζες. Σε αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να μπορέσουν να περάσουν μέσα στην χώρα αυτή ασφαλώς και να φτάσουν στους γιατρούς.